Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να κάνουμε την επίσημη πρώτη παρουσίαση του προγράμματος ΖΟΗ. Είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, για την Κρήτη, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει την κοινωνία σε θέματα που αφορούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στα επιμέρους τμήματα του προγράμματος έχουμε ήδη προμηθευτεί 270 πενιδωτές τελευταίας γενιάς, τους οποίους θα ελέγχει η ιατρική σχολή ανά πάση στιγμή, που θα τοποθετηθούν στα γήπεδα και στους αθλητικούς χώρους της Κρήτης, αλλά και στα πολυσύχναστα σημεία. Δεύτερον, το ΙΤΕ, με μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει, θα δημιουργήσει μια εφαρμογή, είναι σχεδόν έτοιμη, όπου ο πολίτης θα κατεβάζει την εφαρμογή και μέσω της εφαρμογής θα μπορεί να βλέπει πού είναι οι ενεργοί επινιδωτές και θα του δίνει μάλιστα και οδηγίες απεινίδωσης και όχι μόνο, και οδηγίες για πρώτες βοήθειες. Τρίτον, και οι ιδιώτες θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, έτσι. Τρίτον, θα ανοίξουμε αυτό το δίχτυ και θα καλέσουμε όλους τους ιδιώτες, είτε είναι φορείς, είτε είναι δημόσιοι φορείς, είτε είναι ιδιώτες, να εντάξουν στο πρόγραμμα αυτό τους απεινιδωτές στο πρόγραμμα ΖΟΗ, με δική τους ευθύνη. Τέταρτον και βασικότερον, με μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε με την ιατρική σχολή για τα επόμενα 3 χρόνια, θα εκπαιδεύσουμε και εκπαιδεύουμε ήδη γυμναστές σε όλη την Κρήτη, αλλά και μέλη σωματείων και συλλόγων πολιτιστικών, με απότερο στόχο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία έτοιμη να προστρέξει όταν χρειαστεί βοήθεια. Στόχος επίσης είναι η εκπαίδευση των παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκπαίδευση για τους απεινιδωτές. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά κλιμακώνεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που θα δημιουργήσει ένα δίχτυ υποδομών, ύψους, ένα δίχτυ γνώσεων, που τελικά θα απλώσει ένα δίχτυ πρόληψης σε όλη την Κρήτη. Το ύψος είναι περίπου στο 500.000. Έχει εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, και είναι μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όπου θα τεθεί. Πότε γίνει τοποθέτηση. Οι απεινιδωτές έχουν ήδη εγκριθεί. Το Τμήμα Προμηθειών έχει εγκρίνει την προμήθεια, υπάρχει ο ανάδοχος. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η τοποθέτηση. Έχουμε καταγράψει όλα τα γήπεδα και στάδια της Κρήτης που έχουν ή δεν έχουν απεινιδωτές και θα τοποθετήσουμε τους νέους απεινιδωτές. Σώζει ζωές. Σώζει ζωές και θέλω σήμερα και με τη δική σας βοήθεια και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση και έχουμε καλέσει τους φορείς που θα μας βοηθήσουν, θα είναι η ομάδα έργου που θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης, τα τμήματα Ερυθρού Σταυρού που είναι 8 στην Κρήτη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το ΕΚΑΒ εννοείται, και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν σε αυτή την ομπρέλα, σε αυτή την ομπρέλα προστασίας που δημιουργούμε στην Κρήτη. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε στο τέλος της εκδήλωσης και τα 4 λογότυπα για το πρόγραμμα ΖΟΗ, τα οποία θα δώσουμε στο κοινό να ψηφίσει για τις επόμενες 10 μέρες και το καλύτερο, αυτό που θα έχει τις περισσότερες ψήφους, θα κερδίσει και θα το υιοθετήσουμε. Το πρόγραμμα ΖΟΗ επιτέλους έρχεται να καλύψει πολλά κενά τα οποία υπάρχουν στην αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής στην Κρήτη. Να ξεκινήσω από το πρώτο, την καταγραφή των απεινιδωτών και την εξασφάλιση απεινιδωτών τόσο στους αθλητικούς χώρους όσο και σε χώρους πρόσβασης από το κοινό, το οποίο έχει φανεί ότι μπορεί να βελτιώσει την έκβαση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Να συζητήσουμε για το εκπαιδευτικό κομμάτι που υπάρχει έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος ένα εκπληκτικό βίντεο για το οποίο υπάρχει στο YouTube και μέσω του οποίου μπορούμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάρπα. Να συζητήσω για την εκπαίδευση που γίνεται σε γυμναστές και σε άλλους καθηγητές και δασκάλους, οι οποίοι θα είναι οι φορείς που θα το φέρουν στους μαθητές στη συνέχεια, γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να τα αλλάξουμε μέσα από το σχολείο. Και επίσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από το ΙΤΕ, όπου πλέον θα ξέρουμε πού υπάρχει ένας απεινιδωτής πολύ γρήγορα και θα είμαστε σε θέση να τον βρούμε και να τον χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε τη ζωή του συνανθρώπου μας.